Παρακαλώ. Ησυχία. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το κλίμα. Θα προσπαθήσω να μιλήσω πάνω στο κείμενό μου και σε αυτά που έχω σκεφτεί να μοιραστώ μαζί στην Εθνική Αντιπροσωπεία και βεβαίως μέσω της Εθνικής Αντιπροσωπείας στον ελληνικό λαό. Θέλω να κάνω ένα μόνο σχόλιο, γιατί προσέχω πάντα τον κύριο Βενιζέλο και βεβαίως θα διαβάσω τα κείμενα που μας άφησε να μελετήσουμε, όπως και το άρθρο του Πρόταγκον. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται λίγο πιο χαμηλούς τόνους όταν από την πλευρά αυτή έχουμε γνωρίσει 60 δισεκατομμύρια περίπου δημοσιονομική προσαρμογή από το 10 μέχρι το 15 και κάμποσες πάνω από μια δεκάδα περικοπές των συντάξεων με αναδρομική ισχύ που είναι τουλάχιστον πάνω από 30%. Συνεχίζω. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δύσκολα θα μπορούσε κάποιος από εμάς που βρισκόμαστε από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ να φανταστεί πριν από λίγα χρόνια ότι θα βρισκόμαστε σε θέση κυβερνητικής ευθύνης σε μια τόσο κρίσιμη για τη χώρα μας περίοδο. Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος κάποιοι από εμάς που προερχόμαστε από την αντιδικτατορική αντίσταση, την ανάταση της μεταπολίτευσης μέχρι τα πρόσφατα χρόνια των αγώνων ενάντια στην φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και τους μνημονιακούς καταναγκασμούς στο μεταδιπολικό κόσμο, ότι θα υπήρχε ιστορική στιγμή για μια ακόμη φορά σε αυτή τη μικρή χώρα, στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, που η αριστερά, σάρκα από τη σάρκα του λαού μας, θα ξαναβρισκόταν μετά από εντολή του ελληνικού λαού μπροστά σε κορυφαίες ευθύνες, δύσκολα διλήμματα, καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον του λαού και της χώρας. Καλούμαστε να αναμετρηθούμε σήμερα για μια ακόμη φορά στα 2,5 τελευταία χρόνια και είμαι βέβαιος ότι λιγότερο ή περισσότερο όλες και όλοι το συνειδητοποιούμε με ιστορικών διαστάσεων σταυρικά διλήμματα που τέμνουν βαθιά την ύπαρξή μας σε όλες τις διαστάσεις. Και όσο κι αν μετεωριζόμαστε, έρχεται η ώρα των αποφάσεων. Και αυτή είναι η στιγμή. Είναι η στιγμή που οφείλουμε να πούμε στο λαό μας, ανεξάρτητα από πού τοποθετείται ο καθένας και η καθεμιά, πολιτικά και ιδεολογικά, ανεξάρτητα αν αισθάνεται απέναντί μας, προδομένος, οργισμένος, αμήχανος ή ακόμη κι αν μας στηρίζει κριτικά, την πλήρη αλήθεια, παρακάμπτοντας τις καθημερινές και αγοραίες επιθέσεις των αντιπάλων μας, ότι δήθεν ψευδόμαστε και αντικρίζοντας με ευθύτητα την κοινωνία. Και ναι, είναι η ώρα της συνείδησης που ζυγίζει τις αποφάσεις, με διλήμματα που αφορούν τη στάση ζωής, την αριστερά, την ιστορική της διαδρομή, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της, το γενικό και δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον της πλειοψηφίας της κοινωνίας και των στρωμάτων που θέλεις να εκπροσωπείς και που ταξικά σε προσδιορίζουν και σε αφορούν. Ακριβώς έτσι είναι όταν αυτές τις στιγμές με όρους μεγάλης ευκολίας εκτοξεύονται και δυστυχώς αυτό διατρέχει οριζόντια τις πολιτικές δυνάμεις, κατηγορίες, πολιτικοί χαρακτηρισμοί, χυδαίες εκφράσεις, με όρους τρέχουσας επικοινωνιακής επικαιρότητας και lifestyle. Ο ένας και μοναδικός στόχος από την πλευρά των φανατικών της επανόδου της στην εξουσία είναι να πείσουν μαζί και με τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι και η αριστερά το ίδιο είναι και μάλλον λίγο χειρότερη ή και πολύ χειρότερη. Να σκορπίσουν αμφιβολίες και καχυποψία ακόμη και στον πιο σκληρό μας πυρήνα. Να μας αποδομήσουν ηθικά και αξιακά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν θα τα καταφέρουν. Όχι γιατί είμαστε άμπεπτοι και άγγελοι, αλλά γιατί συμπυκνώνουμε αξίες και οράματα του διαφωτισμού και των μεγάλων ανατραπών του περασμένου αιώνα, μύχιους πόθους και οράματα εκατομμυρίων όπου γης, όχι με όρους μοναδικότητας και μοναχικότητας, αλλά από θέση αυξημένης ευθύνης. Και όσοι βαυκαλίζονται ότι εύκολα θα ξεμπερδέψουμε την αριστερά, γελιούνται και έχουν ιστορική μοιοπία.
Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα νομοσχέδιο που γνωρίζουμε ότι είναι προϊόν συμβιβασμού σε συνθήκες σκληρής διαπραγμάτευσης, όπου δεν λειτουργούν τα ορθολογικά επιχειρήματα, αλλά οι συσχετισμοί και η επιβολή. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι με τη δική του συμβολή, παρά την κόπωση και την απόγνωση σε πολλές περιπτώσεις και με σκληρή δουλειά, καταφέραμε να υπερκεράσουμε τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος, και αυτό, έστω και αν μπορεί να το δει κανείς και σαν παγίδα, να είναι το βασικό μας διαπραγματευτικό ατού. Αυτή η πορεία δεν ήταν μια ουδέτερη επιλογή. Προφανώς δεν έγινε τυχαία, όπως και τυχαία, το αντίθετο μάλιστα, δεν χρησιμοποιήθηκε η γεωπολιτική θέση της χώρας. Χρησιμοποιήθηκε πράγματι σε μια διεθνή προσπάθεια ενίσχυση των όποιων συμμαχιών μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της προσφυγικής κρίσης, την οποία ο ελληνικός λαός διαχειρίστηκε με όρους αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, παρά την ανυπαρξία δομών και υποδομών, τα λάθη και τις παραλήψεις μας. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια ήταν και η Σύνοδος του Νότου, η επισκέψη μεγάλων ηγετών μεγάλων χωρών στη χώρα μας. Ή μήπως είναι εξ ουρανού και η κοινή δήλωση, η πρόσφατη κοινή δήλωση των Πιτέλα, Τσίμερ και Κέλλερ, των ηγετών δηλαδή των ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των Σοσιαλιστών, της Αριστεράς και των Πρασίνων, που ζητάνε διευθέτηση του χρέους. Θεωρούμε ότι στα βασικά φέραμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δεδομένων των συνθηκών και των συσχετισμών, με την πίεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για νέα μονομερή μέτρα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ και υπό την απειλή της παράτασης της αβεβαιότητας που θα διέλυε η οικονομία και η κοινωνία. Φέρνουμε δηλαδή αντίμετρα ίδιου δημοσιονομικού μεγέθους, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, με ισχυρό κοινωνικό πακέτο κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και ισχυρό ανάλογο πακέτο από την άψη των ελαφρύνσεων. Μείωση κατώτερου φορολογικού συντελεστή, μηδενισμό της εισφοράς αλληλεγγύης έως 30.000 ευρώ κλπ. Τα οποία ενεργοποιούνται βεβαίως όταν είμαστε εντός των στόχων, χωρίς εφαρμογή των μέτρων, των περικοπών των συντάξεων και της μείωσης του αφορολόγητου. Για να το πω πιο απλά, με άλλα λόγια και για να συνεννοούμαστε επιτέλους τουλάχιστον στους αριθμούς, εάν έχουμε 3,5% το 2018 πρωτογενές πλεόνασμα, συν 1% τα μέτρα για τις εντάξεις, 4,5%, μείον 1% τα αντίμετρα, 3,5%. Προφανώς, σε περίπτωση υστέρησης των στόχων θα έχουμε μείωση των αντιμέτρων. Και σε περίπτωση υπέρβασης των στόχων, αύξηση του πεδίου άσκησης πρόσθετης κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Και βεβαίως με την πιστοποίηση του μηχανισμού που περιγράφεται στο άρθρο 15. Και επειδή πολλής λόγος, αν μου επιτρέπετε κύριε συνάδελφε, και επειδή πολλής λόγος γίνεται και μάλιστα με περισσή ευκολία και υποκρισία για αυτό το άρθρο, δηλαδή μετά από όλα αυτά, πώς ακριβώς το φανταζόσαστε εσείς? Ή μήπως δεν γνωρίζετε ότι πρέπει και οι θεσμοί να πιστοποιούν την επίτευξη των στόχων? Ή μήπως δεν ξέρετε ότι αν αυτό φύγει, όπως υποκριτικά ζητάτε, την επόμενη στιγμή δεν θα υπάρχει συμφωνία? Ποιοι εσείς οι αρχιερείς των Greek Statistics, που με τη συνδρομή και ανοχή των διεθνών φίλων σας μας εκπλήξατε εγχωρίες και διεθνώς με την ικανότητά σας να ανεβοκατεβάζετε ελλείμματα, πλεονάσματα, ποσοτικά, ποσοστά και ό,τι άλλο μπορεί ο ανθρώπινος νους να φανταστεί? Ναι, έχουμε δεσμευτεί και το λέμε πάρα πολύ καθαρά ότι το 2019 θα περικόψουμε έως 18%, δηλαδή 2% ή 7% ή 12% ανάλογα, περίπου το 1/3 των συντάξεων. Σε αυτούς δηλαδή που έχουν προσωπική διαφορά. Οι υπόλοιποι δεν έχουν προσωπική διαφορά και δεν θα περικοπούν οι συντάξεις τους. Και σε περίπου 400.000, με τον επανεπολογισμό θα προκύψει θετικότερο αποτέλεσμα σε σύγκριση με την σύνταξη που θα έπαιρναν προηγουμένως, και αυτή την αύξηση θα την λάβουν σε βάθος πενταετίας. Ναι, έχουμε δεσμευτεί ότι το 2020 θα μειωθεί η έκπτωση από το αφορολόγητο και πολλοίς κόσμος από τα πιο χαμηλά στρώματα θα πληρώσει για πρώτη φορά φόρο. Αυτά και τα δύο είναι αρνητικά μέτρα. Δεν ήταν στην επιλογή μας, είναι στη φαρέτρα των δογματικών και σκληρών ταξικών πολιτικών. Μας επιβλήθηκαν
Προσπαθούμε να τα αντισταθμίσουμε με τα αντίμετρα τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για όσους έχουν μηνιαίο ατομικό εισόδημα κάτω από 700 ευρώ, το επίδομα ενοικίου για 600.000 νοικοκυριά κλπ. Και ναι, στο βαθμό που τα βασικά θέματα σε αυτά τα δύο επόμενα χρόνια εξελιχθούν ομαλά, οφείλουμε να δούμε και να υλοποιήσουμε τα περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης των σκληρών αυτών μέτρων. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα. Απαντώ ευθέως ναι. Και ναι, είναι και η κοινωνική διαμαρτυρία και η αντίσταση και η επιμονή και τεκμηριωμένη δουλειά και η δημιουργική ανάταση, με άλλα λόγια η κοινωνική συμμετοχή, που μπορούν να μας δώσουν όθηση. Και επειδή κάποιοι βρίσκονται σε σύγχυση και νομίζουν ότι τυχοδιοκτικά και καιροσκοπικά πατάμε σε πολλές βάρκες, τους ξεκαθαρίζουμε ότι παρά τις δυσκολίες και τους συμβασμούς, εμείς σε μια όχθη βρισκόμαστε. Στην όχθη του κοινωνικού μετασχηματισμού με δημοκρατία και ελευθερία. Ούτε πανηγυρίζουμε, ούτε θεροβατούμε, αλλά ναι, ονειρευόμαστε και οραματιζόμαστε. Και αγωνιζόμαστε και δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα και όχι τις βουλευτικές και κυβερνητικές καρέκλες. Ούτε βεβαίως φαντασιωνόμαστε success stories σε επίπεδο προβλέψεων, όπως ακόμη και σοβαροί άνθρωποι από την αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζουν να ισχυρίζονται, συγκρίνοντας την απογείωση που θα γινόταν με την πραγματικότητα της αποτυχίας στους στόχους που είχαν βάλει. Και το επαναλαμβάνω, αφού ήταν όλα τόσο... Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Αφού ήταν όλα τόσο ανθυρά, γιατί δεν κλείσατε την αξιολόγηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές της αντιπολίτευσης? Μήπως μας φοβηθήκατε? Ή ακόμη, γιατί επισπεύσατε τη διαδικασία για την επιλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας και παραδώσατε ταμιακά στεγνά και με χρονική θηλιά 2 μηνών τη χώρα στη νέα διακυβέρνηση? Γιατί δεν περιμένατε 2 μήνες ακόμη να πιάσετε τους στόχους, αφού ισχυρίζεστε ότι όλα χάθηκαν Δεκέμβρη του 2016 και Γενάρη-Φλεβάρη του 2014 και Γενάρη-Φλεβάρη του 2015. Πάντως δεν ήμασταν εμείς που λέγαμε να πάρει τις καταθέσεις του ο κόσμος και να τις πάει στα στρώματα ή σε ξένες τράπεζες. Δεν έχουμε άλλωστε και τέτοιο κοινό. Ούτε ύποπτους λογαριασμούς στην Ελβετία ή σε εξωτικά νησιά. Ναι, υπάρχει ελπίδα. Ναι, από τις αρχές του Ιούλη θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από 24% στο 13%. Ναι, δεν θα κοβούν ιστοί και συντάξεις στους επόμενους 20 μήνες και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μπορεί πιθανόν να βρουν πλήρη απασχόληση. Ναι, θα συνεχίσουμε με πολλή επιμονή να προχωρούμε στη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που είναι εμβληματική μεταρρύθμιση και θα έχουμε εκατοντάδες τοπικές μονάδες υγείας να λειτουργούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Ναι, θα θέσουμε τις βάσεις μιας βαθιάς μεταρρύθμισης στην παιδεία, για να μην συνεχίζουμε να βασανίζουμε τους εφήβους αυτής της χώρας και τις οικογένειές τους σε ένα αδιάβλητο, ναι, αλλά εξόχως εξοντωτικό και αναξιόπιστο σύστημα εξετάσεων που υπάρχει. Ναι, θα ενεργοποιήσουμε το μηχανισμό διασταύρωσης φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων και θα είμαστε αμήλικτοι απέναντι στους έχοντες και κατέχοντες που εγκληματούν κοινωνικά φοροδιαφεύγοντας. Ναι, θα έχουμε πολύ παραπάνω μη παραμετρικά, όπως τα λένε, αποτελέσματα και το 17 και το 18, αυξάνοντας κυρίως τη φορολογική συμμόρφωση, που θα μας δώσουν χώρο για άσκηση κοινωνικής πολιτικής, την οποία δογματική του νοφιλευθερισμού, αυτοί που θεωρούν ατομική ευθύνη την υγειονομική φροντίδα και όχι δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό, προσπαθούν να την ευτελίσουν, μειώνοντας την αξία των κοινών, των δικαιωμάτων και του δημόσιου χώρου. Ναι, υπάρχει ελπίδα, διότι εμείς θα πάρουμε και ήδη έχουμε δρομολογήσει και νέες θεσμικές και άλλες πρωτοβουλίες στο επίπεδο των δικαιωμάτων. Ναι, το επόμενο χρονικό διάστημα μπορούμε να έχουμε ένα νόμιμο και πραγματικά πλουραλιστικό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Ναι, υπάρχει ελπίδα, γιατί πολλά και συσσωρευτικά χρηματοδοτικά εργαλεία ενεργοποιούνται και θα ενεργοποιηθούν, όπως απέδειξε χθες και ο Αλέξης Χαρίτσης, με όρους πλήρους διαφάνειας στη θεμελιακή προσπάθεια παραγωγικής ανασύνταξης της χώρας, με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τους πολλούς, για τους νέους,
αμφισβήτησης, θα τολμούσα να πω, τουλάχιστον σε ορισμένα στοιχεία της καπιταλιστικής ανάκαμψης, αλλά με όραμα το σχηματισμό νέων παραδειγμάτων στο επίπεδο της κοινωνικής οικονομίας, για παράδειγμα. Τι θέλω να πω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και τελειώνω, και στον ελληνικό λαό διαμέσου της εθνικής αντιπροσωπείας. Θέλω να πω, τελειώνω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να πω ότι οι επόμενες ημέρες... Έχω κενό χρόνο, αλλά έχουμε περάσει τα 15 λεπτά. 15 λεπτά. Παρακαλώ, ολοκληρώνετε. Θέλω να πω ότι οι επόμενες ημέρες, εάν έχουμε σύντομα μια συνολική συμφωνία, μετράνε σαν μήνες και οι ώρες σαν μέρες. Ο κρίσιμος χρόνος είναι μέχρι να κλείσουμε με καθαρό τρόπο το πρόγραμμα και να βγούμε όχι στις άγιες αγορές. Αλίμονο, δεν είμαστε πια τόσο αφελείς, αλλά στις αγορές σκέτα. Και τώρα πράγματι δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αλλά πράξεις, να λύνουμε προβλήματα, να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, να βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη, να χτυπάμε αλίπητα την αλαζονία και τη διαφθορά όπου πάει να σηκώσει κεφάλι, να απομονώσουμε απολύτως τις ναζιστικές προκλήσεις. Και όλα τα παραπάνω με δημοκρατική συλλογική λειτουργία στην κυβέρνηση, στην κοινοβουλευτική ομάδα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ανοιχτή στο λαό και έχοντας συνεχώς ανοιχτά τα αυτιά μας και τα μάτια μας στην κοινωνία. Από αύριο κιόλας αρχίζουμε μια νέα πορεία. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά και πρέπει και εμείς να αλλάξουμε πολύ. Έχουμε το χρόνο, έχουμε τις δυνατότητες. Σε αυτή την τρικυμία των αβεβαιοτήτων, την οποία συγκροτούν εκτός των άλλων η απίστευτη ρευστότητα στην ευρύτερη περιοχή μας και η προσφυγική κρίση, μπορούμε να αντέξουμε αν μείνουμε σταθεροί στις αξίες μας και στα οράματά μας. Αν δεν απορροφηθούμε και δεν αγκιστρωθούμε στις εξουσιαστικές ειρήνες. Αν περιορίσουμε τις ατάκες και τις ευκολίες και κυρίως αν κρατήσουμε ζωντανούς τους δεσμούς μας με την κοινωνία. Επαναλαμβάνω, από αύριο η κάθε ημέρα είναι μήνας ευθύνης, συλλογικότητας, αποτελεσματικότητας, κοινωνικής γύρωσης, ευρωπαϊκών και διεθνών πρωτοβουλειών. Ανήσυχοι, προβληματισμένοι, αλλά και αποφασισμένοι, προχωράμε. Και επιτρέψτε μου ένα δευτερόλεπτο ακόμη. Παρακαλώ. Κύριε Μαντά, ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνω. Ησυχία. Ο Διονύσης Καψάλης, σχολιάζοντας στα ενθέματα της Αυγής τη ζωή του Άγγελου Ελεφάντη, λέει ότι υπάρχει κάτι που θα το έλεγα σοκρατικό στο βίο του. Ο Άγγελος Ελεφάντης, όπως και ο Φίλιππος Ηλιού, απαντούν στο ερώτημα που θέτει ο Σοκράτης, το πρώτο ερώτημα της ηθικής. Πώς πρέπει να ζούμε? Ο Άγγελος και ο Φίλιππος έχουν συγκεκριμένη απάντηση, απαντούν εμπράκτος. Αυτή ήταν η μεγάλη αρετή τους. Σε αυτή την αρετή πρέπει να είμαστε πολύ σταθεροί και προσιλωμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε.